για την εξέλιξη της πανδημίας τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, μίλησε ο αντιπρόεδρος του Αντρικού Συλλόγου Κέρκυρας Αντώνης Πάσκος. Όπως επισημαίνει, η κατάσταση στην Κέρκυρα έχει βελτιωθεί λόγω του γεγονότος ότι οι πολίτες έχουν συμβιβαστεί με τα μέτρα προστασίας. Έχει μια σταθεροποίηση των κρουσμάτων στο νησί μας σε τοπικό επίπεδο και αυτό είναι κάτι το ενθαρρυντικό. Βέβαια, εχθές είχαμε ένα αρνητικό γεγονός. Έχουμε το δεύτερο θάνατο μιας συντοπίτησας. Ο πρώτος θάνατος ήταν περίπου αρχές Απριλίου. Τώρα έχουμε το δεύτερο θάνατο από COVID-19 στον τόπο μας. Τα κρούσματα όμως έχουν σταθεροποιηθεί. Και σε αυτό έχουν συμβάλει όλοι, νομίζω. Γιατί κάνουν το αυτονόητο. Αυτό που φωνάζει ο Ιατρικός Σύλλογος από την πρώτη στιγμή. Να προσέχουμε. Ο ιός βρίσκεται πάντα, παντού, οπουδήποτε. Παίρνουμε τα σωστά μέτρα. Σωστή υγιεινή χεριών, χρήση μάσκας εκεί που χρειάζεται. Ας υπερβάλλουμε με τη μάσκα, δεν κάνει κακό. Αυτή είναι η ασπίδα μας, όπως είπαμε και την άλλη φορά. Μπορεί όμως να είναι και ο δούριος ύπος στον οργανισμό μας, στο να μπει ο ιός στον οργανισμό. Άρα προσέχουμε. Τα αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο είναι ενθαρρυντικά. Αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, σε τοπικό επαναλαμβάνω επίπεδο, τα πράγματα θα πάνε καλά. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης πανδημίας και της αποσυμφόρησης του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, επανήλθε στην πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας για δημιουργία κέντρου ελέγχου εκτός νοσοκομείου για ανίχνευση του COVID-19. Όπως ανέφερε, η πρόταση αυτή συζητιέται περισσότερο, γεγονός που τον κάνει να εκφράζει την αισιοδοξία του πως η πρόταση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί από τις αρχές. Είναι ένα αίτημα που από την αρχή της επιδημίας ο Ιατρικός Σύλλογος είχε κάνει μια παρέμβαση από τις αρχές. Μαρτίου, αρχές Απριλίου, βλέπαμε ότι το νοσοκομείο θα φορτιστεί με μεγάλο φόρτο εργασίας και κυρίως καλοκαιρινούς μήνες όπου υπάρχει και μεγάλη αύξηση πληθυσμιακή λόγω του τουρισμού. Με βάση τα χαρακτηριστικά, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 ή 3 μηχανήματα μοριακής διάγνωσης του COVID στο νησί, σε δημόσιο νοσοκομείο. Θα μπορούσαν ένα από αυτά τα μηχανήματα να το βάλουμε σε ένα χώρο ειδικό, με ειδικές προδιάγραφες, εκεί που θα δέχεται τα υποψήφια κρούσματα, τα εμπείρετα υποψήφια κρούσματα COVID. Με αυτόν τον τρόπο θα γινόταν μια διαλογή των περιστατικών και έτσι πολλά περιστατικά δεν θα πηγαίναν κατευθείαν στο νοσοκομείο και θα συμφόριζε την κατάσταση. Αυτά πρέπει να απευθυνθούμε στην ΥΠΕ, στην έκτη ΥΠΕ. Υπάρχουν αρμόδιες αρχές που μπορούν να επιληθούν όσον αφορά αυτή την πιθανή παρέμβαση που για μας είναι ζωτική. Γιατί έρχεται φθινόπωρο, έρχεται χειμώνας, έρχονται και άλλες λοιμώξεις αναπνευστικού, έρχεται μεγάλη συμφόρηση του νοσοκομείου όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Τώρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση που δεν υπήρχε την άνοιξη. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση θα οδηγήσει κάπου, γιατί και οι αρμόδιες αρχές έχουν προβληματιστεί με την υπερφόρτωση του νοσοκομείου. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα δοθεί μια λύση.